σε σχέση με τις θορυβώδεις συνήθως αντιπαραθέσεις που έχουν μεταξύ τους η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα όσα ανταλλάσσουν μεταξύ τους για το ζήτημα των σχέσεων του κράτους με την Εκκλησία, μάλλον με μουρμούρα μοιάζουν. Η εξήγηση είναι απλή. Από την ώρα που και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως παλιότερα το ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά προσχώρησε στη θέση της Νέας Δημοκρατίας να μην γίνει ούτε τώρα ο χωρισμός της Εκκλησίας από το κράτος, καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα περιθώρια για καυγάδες μεταξύ τους για το θέμα αυτό είναι ελάχιστα. Και επειδή από χθες ακούμε συνέχεια για τις χαμένες ευκαιρίες τούτες της αναθεώρησης, αν χάνεται λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία, αυτή δεν είναι άλλη από τον υπερώριμο διαχωρισμό του κράτους από την Εκκλησία, ενός στο κάτω-κάτω της γραφής στοιχειώδους αστικού εξυγχρονισμού με το άρθρο 3. Γιατί, και αυτό αξίζει εδώ να υποθεί, το αίτημα αυτού του διαχωρισμού πρωτοδιατυπώθηκε όχι πριν 10, όχι πριν 20 χρόνια, αλλά πριν ακριβώς 101 χρόνια, το 1918, στο ιδρυτικό συνέδριο του ΚΚΕ που τότε λεγόταν ΣΕΚΕ. Και μάλιστα στο κεφάλαιο εκείνο της ιδρυτικής του διακήρυξης που είχε τον τίτλο «Πρόγραμμα σημερινών απαιτήσεων», ακριβώς για να υπογραμμίσει την οριμότητα και την αναγκαιότητα αυτού του διαχωρισμού ήδη από τότε, από το 1918. Κι όμως, ενώ τελειώνει και η δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, ενώ αποτελεί πάγιο αίτημα του λαϊκού κινήματος και πόθο κάθε δημοκρατικού και προοδευτικού ανθρώπου, και δεν είναι μόνο του εδώ το ΚΚΕ, κύριε Λοβέρδο, στο αίτημα αυτό, ο χωρισμός της Εκκλησίας από το κράτος παραμένει μια διαρκής ιστορική εκκρεμότητα, αφού τα αστικά κόμματα, ενώ έχουν αυτή τη δυνατότητα, όπως η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, εξακολουθούν να δείχνουν απροθυμία και ατολμία να τον πραγματοποιήσουν. Και βέβαια φέρουν τεράστιες ιστορικές ευθύνες γι' αυτό. Τι κι αν το αίτημα λοιπόν αυτό βρισκόταν στις σημαίες του φιλελευθερισμού και του διαφωτισμού του Μοντεσκέ και του Βολτέρου ήδη από το 18ο αιώνα, τι κι αν στις περισσότερες χώρες αυτός ο διαχωρισμός έγινε από την ίδια την αστική τάξη και το κράτος της από την εποχή ακόμα της Γαλλικής Επανάστασης το 1789, αλλά και αργότερα, το 19ο και 20ο αιώνα. Για τα αστικά κόμματα της χώρας μας, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, αυτό ο διαχωρισμός της Εκκλησίας από το κράτος εξακολουθεί ακόμα να θεωρείται ριζοσπαστισμός και μάλιστα υπέρμετρος. Ας δούμε λίγο τα επιχειρήματά τους. Η Νέα Δημοκρατία, όπως και όλοι οι υποστηρικτές του ισχύοντος δεσμού κράτους και εκκλησίας, επικαλούνται την ιστορία ως βασικό επιχείρημα για τη διατήρηση αυτού του δεσμού. Βεβαίως, και είναι γεγονός, ιστορικά τεκμηριωμένο μάλιστα, ότι σε παλιότερες ιστορικές περιόδους, πριν την Επανάσταση του 1921 και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, η Εκκλησία έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και συνέβαλε στη συνέχεια και την άνθηση του λαϊκού πολιτισμού, τα οποία βεβαίως και αποτελούν προϋποθέσεις εθνογένεσης, αν και όχι οι μόνες. Μπορεί όμως πάνω στην αναγνώριση αυτής της ιστορικής της προσφοράς να θεμελιώνονται και δικαιώματα της Εκκλησίας επάνω στο σύγχρονο κράτος και στις διοικητικές και τις υπόλοιπες λειτουργίες του? Εμείς λέμε όχι. Εσείς λέτε ναι. Στο μη διαχωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος όμως καταλήγει και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ τελικά. Αφού όσες λεκτικές και νοηματικές ακροβασίες κι αν επιχειρεί, στην ουσία διατηρεί τη σύζευξη του κράτους με την Εκκλησία και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό το παραδέχεται τελικά και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για διακριτούς ρόλους και για έναν εξορθολογισμό το πολύ πολύ των σχέσεων αυτού του ζεύγους.
Δείτε τώρα, από τη μια ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη ρητή κατοχύρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους, που σε ένα βαθμό υπάρχει και σήμερα, στο άρθρο 3 του συντάγματος, και από την άλλη, στο ίδιο άρθρο, δέχεται τη διατήρηση της διατύπωσης περί επικρατούσας θρησκείας. Ισχυρίζεται βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτή η διάταξη περί επικρατούσας θρησκείας είναι απλώς διαπιστωτική, λέει. Δεν έχει κανονιστικό χαρακτήρα, αντιλαμβανόμενος όμως την ίδια του την αντίφαση, προσθέτει και μια ερμηνευτική δήλωση καλού κακού στο ίδιο άρθρο. Θέλουμε να θυμίσουμε εδώ ότι με πολύ πρόσφατη απόφασή της, την 926 του 2018, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε αυτήν ακριβώς τη συνταγματική διάταξη περί επικρατούσας θρησκείας, την οποία βεβαίως αναγνώρισε ως κανονιστική το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε αυτήν τη διάταξη θεμελίωσε το βασικό της επιχείρημα για να απορρίψει ως αντισυνταγματικές τις επιμέρους αλλαγές που επιχειρήθηκαν στο μάθημα των θρησκευτικών που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα ο Υπουργός τότε Παιδείας, ο κύριος Φίλης. Και ανεξάρτητα από τη γνώμη που έχει κανείς για αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ωστόσο αυτή είναι υπαρκτή και μάλιστα είναι και πολύ πρόσφατη. Στην ίδια τώρα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα θρησκευτικά, αυτό το χειρό της μεταφυσικής στο σχολείο που παραμένει και διατηρείται, γίνεται επίκληση και ενός ακόμα άρθρου, του άρθρου 16 και συγκεκριμένα η παράγραφος 2 αυτού του άρθρου, όπου ρητά αναφέρεται ως σκοπός της παιδείας η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης. Δηλαδή τι κατοχυρώνεται συνταγματικά ο κατηχητικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης. Πρόκειται φυσικά... Συγγνώμη για 15 δεύτερα. Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας 56 μαθήτριες και μαθητές και 2 συνοδοί από το 8ο Γυμνάσιο Χαρνών και 20 μαθήτριες και μαθητές και 2 συνοδοί από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ημιτού. Καλώς ήρθατε στη Βουλή. Ευχαριστώ, κύριε. Πρόκειται φυσικά, και μιλώ για την παράγραφο 2 του άρθρου 16, για άλλη μια διάταξη που συγκρούεται με τοπικά με την προτινόμενη από το ΣΥΡΙΖΑ προσθήκη της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους. Μια διάταξη όμως, την παράγραφο 2 του άρθρου 16, για την οποία δεν γίνεται η παραμικρή νήξη από το ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ έχουμε ιδεολογικά αποτελέσματα. Και ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο σημαντικό. Οι ιδεολογικές δηλαδή συνέπειες τις οποίες προκαλεί αυτή η αναφορά στην επικρατούσα θρησκεία, όπως και οι άλλοι, στην παράγραφο 2 του άρθρου 16, για τη θρησκευτική συνείδηση ως σκοπό άκουσον-άκουσον της παιδείας. Κι όμως αυτές τις διατάξεις του συντάγματος, στις οποίες στηρίζεται για να κυκλοφορούν ο ανορθολογισμός και η μεταφυσική μέσα στο σχολείο, δηλαδή σε ένα χώρο γνώσης και διαπαιδαγώγησης, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία τις ακουμπούν. Κατά τ' άλλα, μιλούν για τις αβυσαλαίες διαφορές που τους χωρίζουν. Θέση του ΚΚΕ αποτελεί ότι το κράτος οφείλει να κατοχυρώνει χωρίς εξαιρέσεις την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης στα πλαίσια της ευρύτερης κατοχύρωσης της ελευθερίας συνείδησης και της ισότιμης μεταχείρισης όλων, ανεξάρτητα από τα πιστεύω τους. Και αυτό ακριβώς υπηρετεί ο πλήρης διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους, που σημαίνει επιπλέον και απαλλαγή από έναν πρόσθετο μηχανισμό ιδεολογικής χειραγώγησης ή και επιβολής ορισμένες φορές της θρησκευτικής πίστης. Στην πρόταση νόμου που κατέθεσε το κόμμα μας το 2008 στη Βουλή για το χωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος, στη βάση των επεξεργασιών της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τονίζαμε τότε ότι είναι προς το συμφέρον του λαού και των ίδιων των θρησκευόμενων, του ίδιου του λαϊκού κλήρου, να αγωνιστούν για τον πλήρη διαχωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος. Και ότι εν τέλει αυτός ο διαχωρισμός δεν αντιστρατεύεται καθόλου μα καθόλου τα θρησκευτικά πιστεύω,
ούτε προσβάλλει τη θρησκευτική συνείδηση κανενός ανθρώπου και μπορεί και πρέπει μάλιστα να υλοποιηθεί με πλήρη σεβασμό και προστασία των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των κληρικών. Το ΚΚΕ ουδέποτε διαχώρισε τους εργαζόμενους σε θρησκευόμενους και μη, και αυτό το γνωρίζει ο λαός μας. Αντίθετα, στάθηκε πάντα με απόλυτο σεβασμό στο θρησκευτικό συνέστημα και τις λαϊκές παραδόσεις. Στους λαϊκούς αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, για δημοκρατία, για κοινωνική πρόοδο, ενάντια στον υπεριαλισμό, ενάντια στην εγχώρια ολιγαρχία, οι κομμουνιστές βρέθηκαν, βρίσκονται και θα βρίσκονται μαζί με τους λαϊκούς ανθρώπους, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους αντιλήψεις. Και δεν υπάρχει γι' αυτό τρανότερο ιστορικό παράδειγμα από την εθνική λαϊκή αντίσταση, όπου ο λαϊκός κλήρος συμμετείχε μαζικά στον αγώνα μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ. Θεωρούμε, κλείνοντας για το κεφάλαιο αυτό, αναγκαία την υποχρεωτικότητα του πολιτικού χαρακτήρα μια σειράς τελετών, όπως ας πούμε του πολιτικού γάμου ή της ονοματοδοσίας των παιδιών, χωρίς να αμφισβητούμε το δικαίωμα του καθενός να κάνει, εφόσον το επιθυμεί, και θρησκευτικό γάμο ή βάφτιση. Η πολιτεία όμως οφείλει να αναγνωρίζει και να αποδέχεται ως υποχρεωτικό τον πολιτικό τύπο και για την ονοματοδοσία και για το γάμο. Πάμε τώρα στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Δεν είναι ασφαλώς καθόλου τυχαίο ότι εδώ, στα άρθρα του Συντάγματος που αναφέρονται σε αυτά τα δικαιώματα, βρίσκεται και εκείνο το τμήμα του Συντάγματος που έχει την πιο μεγάλη απόσταση από την πραγματική ζωή. Και εδώ είναι που φουντώνει και ο ανούσιος καυγάς ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πείτε και πού αλλού, αν όχι σε αυτές τις ανέξοδες και κούφιες πολλές φορές συνταγματικές διακηρύξεις, να τσακώνονταν δύο κόμματα που ολοφάνερα πια βρίσκονται σε στρατηγική συμπόρευση, στα εφοπλιστικά προνόμια που από κοινού διατηρούν, στην υπεροχή του ευρωενωσιακού δικαίου που αναγνωρίζουν ή στο χωρισμό κράτους και εκκλησίας που μαζί ματαιώνουν να τσακώνονταν. Μάλιστα, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία έφτασαν να καταθέτουν και πανομοιότυπες προτάσεις βγαλμένες κατευθείαν από τα κοιτάπια του κεφαλαίου. Ο ένας, ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλά για το ελάχιστο αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους πολίτες. Ελάχιστη αξιοπρέπεια, λες και υπάρχει δοσολογία στην αξιοπρέπεια. Και ο άλλος, η Νέα Δημοκρατία, μιλά για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Πρόκειται στην ουσία για τη συνταγματική κατοχύρωση της διαχείρισης της ακραίας φτώχειας. Συνταγματοποιείται δηλαδή συνολικά η στρατηγική που σαρώνει τα εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα για χάρη της κερδοφορίας του κεφαλαίου και απλώς περιορίζεται μονάχα σε ορισμένα ανεπαρκή μέτρα για τη διαχείριση των ακραίων φαινομένων φτώχειας που δημιουργεί η ίδια αυτή η πολιτική, μέτρα τα οποία και αποτελούν και το συμπλήρωμα, το αναγκαίο αυτής της στρατηγικής. Γι' αυτό και εφαρμόζεται από όλα τα κόμματα. Αυτές οι πολιτικές του ελάχιστου, και αυτή είναι η κρίσιμη λέξη πολιτικά, του ελάχιστου επίπεδου διαβίωσης και εισοδήματος, όπου εφαρμόζονται, λειτουργούν ως εργαλείο συμπίεσης προς τα κάτω του λαϊκού εισοδήματος. Αποτελούν δηλαδή ένα μηχανισμό για την παραπέρα μείωση και των μισθών και γενικότερα των απαιτήσεων πολύ πιο κάτω από τις ανάγκες. Αποτελούν συνεπώς την άλλη όψη της πολιτικής των περικοπών και της λιτότητας. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν και μια μεγάλη αυτοδιάψευση του ίδιου του Συντάγματος στα όσα περί ισότητας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων αναφέρει, αλλά και μια ακόμα μεγάλη απόδειξη της αντιδραστικοποίησης ενός συστήματος το οποίο, αφού πρώτα γεννά και πολλαπλασιάζει τη φτώχεια και την ανασφάλεια, επιδιώκει μετά να τις διαχειριστεί με τα ελάχιστα και με τα φλήνα φήματα περί αξιοπρέπειας. Αλήθεια, για να έχουμε καλό ρώτημα, τον πύχη της αξιοπρέπειας πού τον βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Στα 400 ευρώ? Αυτός όμως δεν είναι μισθός αξιοπρεπής, είναι μισθός της φτώχειας
και της μιζέριας. Τα ίδια ακριβώς και με την υγεία. Η πρόταση που κατατέθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ στην προτείνουσα Βουλή περιορίζεται αποκλειστικά στο να κατοχυρώνει ένα ελάχιστο και πάλι η λέξη ελάχιστο, βλέπετε, ένα ελάχιστο και πάλι επίπεδο παροχών ιατρικής φροντίδας από το κράτος, αφού όπως προτείνει το κράτος θα πρέπει να εγγυάται το δικαίωμα στην υγεία και υποχρεώνεται, λέει, να παρέχει καθολική πρόσβαση σε αποτελεσματικές παροχές υγείας μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Λείπει όμως μια λέξη, κύριε Κατρούγκαλε, και μάλιστα η πιο κρίσιμη. Λείπει η λέξη δωρεάν. Και αυτό δεν είναι επειδή το ξεχάσατε. Αν θέλουμε όμως η υγεία να είναι κοινωνικό αγαθό, στην πραγματικότητα και όχι στα λόγια, τότε η πρόταση του ΚΚΕ που υποστηρίζει ότι η υγεία δεν είναι και δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα και διεκδικεί την πλήρη διασφάλιση και από το Σύνταγμα της παροχής υπηρεσιών υγείας πρόνοιας αποκλειστικά από το κράτος, αλλά δωρεάν, με απαγόρευση φυσικά οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας, αυτή η πρόταση του ΚΚΕ είναι και η μόνη που εξασφαλίζει την υγεία ως κοινωνικό αγαθό. Κοντολογίες υπάρχει χαρακτηριστική αιμονή και λόγια πολλά για τους ελάχιστους, όπως είπαμε, όρους προστασίας των εργαζομένων, κουβέντα όμως για τους αναγκαίους και κυρίως για τους εφικτούς σήμερα, τον 21ο αιώνα, όρους εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων. Όσο για την κοινωνική ασφάλιση, με την πρόταση που κατατέθηκε πάλι από το ΣΥΡΙΖΑ, μια που ήταν και η προτείνουσα ως πλειοψηφούσα παράταξη στην προηγούμενη Βουλή, επιχειρείται ούτε λίγο ούτε πολύ η συνταγματική κατοχύρωση της ανταποδοτικότητας, έννοια που, ας μην ξεχνάμε, αποτέλεσε και τον πολιορκητικό κρυό, την αιχμή του δόρατος για όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους και για τη διάλυση βέβαια του όποιου κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, αντίθετα με τα όσα υποστηρίζει το ΚΚΕ για τη διασφάλιση του αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Κι όμως, παρόλα αυτά, μιλάτε για το κοινωνικό κράτος, έχοντας ως πρότυπο τα μεταπολεμικά δυτικοευρωπαϊκά κράτη και παρουσιάζοντάς τα ως την πεμπτουσία της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τι ήταν όμως αυτό το λεγόμενο κοινωνικό κράτος? Τίποτε άλλο από τις προσαρμογές που έκανε το αστικό σύστημα τότε, λόγω των απαιτήσεων και μέσα σε συνθήκες αλματώδους καπιταλιστικής ανάπτυξης μετά τις σαρωτικές καταστροφές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όσο για τις παραχωρήσεις που έγιναν στους εργαζόμενους σε αυτές τις χώρες, αυτές υπηρετούσαν τις επίγουσες τότε ανάγκες της ενσωμάτωσής τους στην αστική πολιτική κάτω από το βάρος του νέου μεταπολεμικού συσχετισμού δύναμης, τόσο με τη διαμόρφωση του σοσιαλιστικού συστήματος και τις μεγάλες ιστορικές κοινωνικές κατακτήσεις των χωρών του, όσο φυσικά και με την άνοδο του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Με τα πρώτα ζόρια όμως του συστήματος, εκεί γύρω στη δεκαετία του 70 με τη λεγόμενη πετρελαϊκή κρίση και ακόμα πιο γρήγορα μετά τις ανατροπές των σοσιαλιστικών χωρών, όλες αυτές οι παραχωρήσεις αρχίζουν να ανακαλούνται και να καταργούνται. Στη χώρα μας όλο αυτό πήρε μια βίαιη μορφή με τα 3 διαδοχικά μνημόνια που ψηφίσατε όλοι μαζί. Και αν το λεγόμενο κοινωνικό κράτος ποτέ δεν ήταν τέτοιο και εν πάση περιπτώσει κράτησε τόσο όσο το χρειαζόταν το σύστημα, φανταστείτε τι σώι είναι το κακέκτυπό του. Αυτό του ελάχιστου επίπεδου διαβίωσης της σημερινής εποχής που προβάλλουν ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλες σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις. Ξέρετε όμως, η συζήτηση για το ζήτημα των ατομικών και κυρίως των κοινωνικών δικαιωμάτων στο Σύνταγμα γίνεται με έναν τρόπο όλο αυτό τον καιρό, που αποσπούν τα δικαιώματα αυτά, την τυπική τους αναγνώριση εννοώ, από τους υλικούς και κοινωνικούς όρους για να ικανοποιηθούν αυτά, που είναι βέβαια και το ζητούμενο. Αυτά όμως τα δικαιώματα, τα ατομικά και ιδιαίτερα τα κοινωνικά, ξέρετε, δεν μπορούν να αποκοπούν από αυτούς τους υλικούς και τους κοινωνικούς όρους. Δεν μπορούν να αποκοπούν από τις κοινωνικές σχέσεις και τις σχέσεις παραγωγής, και όσοι το κάνουν αυτό απλά διατηρούν και συντηρούν την υποκρισία που διαπνέει το αστικό σύνταγμα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα. Δεν μπορείς, για παράδειγμα,
να διακηρύσεις το δικαίωμα στην εργασία όπως κάνει αυτό το Σύνταγμα και την ίδια στιγμή να υπερασπίζεσαι και να υπηρετείς την αναρχία και τον ανταγωνισμό της καπιταλιστικής παραγωγής που γεννάει και αναπαράγει την ανεργία. Κύριε Δελή, όλα αυτά που είπαμε, κλείνω κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά που είπαμε σημαίνουν ότι το ΚΚΕ αδιαφορεί για τη βελτίωση των συνταγματικών προβλέψεων, έτσι ώστε με καλύτερους έστω όρους να προστατεύονται μια σειρά δικαιώματα και κυρίως με καλύτερους όρους να οργανώνεται η διεκδίκηση των εργαζομένων. Κάθε άλλο. Χωρίς φυσικά να έχουμε αυταπάτες και πολύ περισσότερο χωρίς να καλλιεργούμε αυταπάτες στο λαό. Γιατί και σήμερα υπάρχουν στο Σύνταγμα διατάξεις για το δικαίωμα στην εργασία, στην κατοικία, στην απεργία. Όμως αυτές οι αναφορές στο Σύνταγμα καθόλου δεν έχουν αποτρέψει όλα αυτά τα χρόνια από το να έχει φτάσει η ενεργεια στα ύψη. Οι λαϊκές κατοικίες να φορολογούνται, να κατάσχονται, να εκπληστηριάζονται, οι απεργίες να βγαίνουν κατά 9 στις 10 παράνομες και καταχρηστικές. Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό? Μα γιατί η αναγνώριση αυτών των δικαιωμάτων στο Σύνταγμα καταντά ένα άδειο πουκάμισο τελικά, όταν την ίδια στιγμή υπάρχει από δίπλα ένα σύνολο από ρήτρες, παραθυράκια, εξαιρέσεις, εκτελεστικούς νόμους και εκείνη η περιβόητη αναφορά που υπάρχει στο ίδιο το Σύνταγμα, εκτός αν νόμος ορίζει διαφορετικά, η αναφορά στο δημόσιο συμφέρον, στη δημόσια ασφάλεια, στη δημόσια τάξη, που στην ουσία ποδοπατούν αυτά τα δικαιώματα. Και κυρίως γιατί στο Σύνταγμα υπάρχει ο υπέρτατος νόμος. Ο νόμος των νόμων κάθε αστικού συντάγματος. Η ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Κύριε και Δελή, η ψευδεπίγραφη τυπική ισότητα που υπάρχει στις ταξικές κοινωνίες ανάμεσα στο φτωχό, τον άνεργο, τον εργαζόμενο και σε όλους αυτούς που κατέχουν τον πλούτο. Δεν είμαστε αντίθετοι και εδώ κλείνω κύριε Πρόεδρε. Ναι. Χρειάζομαι απλώς βλέπετε το ρολόι λιγότερο απέναντι, από μισό λεπτό. Δεν είμαστε αντίθετοι από το να βελτιώνονται οι διατυπώσεις στο Σύνταγμα για την ενίσχυση της προστασίας των λαϊκών δικαιωμάτων. Γι' αυτό το λόγο βέβαια καταθέσαμε και μια σειρά από προτάσεις για τη διεύρυνση του δικαιώματος της απεργίας, για τη συνταγματική απαγόρευση της ανταπεργίας, για την επέκταση του απεργιακού δικαιώματος και στα σώματα ασφαλείας και τους δικαστικούς, για να είναι η κοινωνική ασφάλιση αποκλειστική υποχρέωση του κράτους, για να υπάρχει πλήρης κατοχήρωση, χωρίς περιορισμούς, των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, για να καταργηθεί, μην το ξεχνάτε, εκείνη η συνταγματική απαγόρευση για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Και όλα αυτά τα απορρίψατε όλοι σας.